Γεια σας από μένα. Θα πω μόνο δύο πράγματα συγκεκριμένα. Είσοδος Πελοποννήσου, Ισμός. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματές, δεν επιτρέπεται ο Ισμός μετά από τόσα χρόνια δεύτερο σε επισκεψιμότητα σημείο στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, μετά την Ακρόπολη, να βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Έχω παρακαλέσει επανειλημμένως υπουργούς, περιφέρειες. Θα μπει στο πρόγραμμά μας αυτό, κύριε Δημαρχέ, είναι έτοιμο. Εντάξει, είναι έτοιμο. Αλλά πρέπει να γίνει, είναι χρόνια. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να βάλουν το χέρι τους για να γίνει αυτό το πράγμα. Ένα άλλο πράγμα, θα μιλήσω για το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τις μέδουσες. Έχει ακουστεί σε όλα τα κανάλια. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλο τον Κορινθιακό κόλπο. Ο πρώτος Δήμος που θύφθηκε είναι, επειδή είμαστε δίπλα στην Αθήνα, τα κανάλια, η πρόσβαση είναι πολύ σύντομο, πολύ γρήγορη, έρχονται και χτυπάνε. Μας έχουν χτυπήσει σε ένα τεράστιο. Έχουμε κάνει τα ανάλογα χαρτιά. Θα θέλουμε από το ΠΟΥΔΟΕ 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου για να βάλουμε τα ανάλογα δίχτυα και να μπορέσουμε να σώσουμε το τουριστικό κομμάτι που αφορά το Δήμο μας. Ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό και θέλω να το δει και η Περιφέρεια και το Υπουργείο για αυτό το κομμάτι. Και τελειώνοντας, από θέλουμε και τη μελέτη. Ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι είναι πώς συνδέεται το Σύνος με το Αλεποχώρι. Είναι η εθνική οδός που μπορεί, σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα μπροστά, να μπορέσει να συνδεθεί από πίσω η Πελοπόννησος. Αυτό θέλω, υπάρχει μια μελέτη, υπάρχουν κάποια χρήματα που θα δώσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και Αθηνών, Αττικής. Θέλουμε αυτή την οριστική μελέτη να τελειώσει επιτέλους για να μπορέσει αυτός ο δρόμος να παραμένει ανοιχτός 365 μέρες το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Είσαστε σύντομος. Ευχαριστούμε πολύ.